Γεια σας! Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Εάν είστε καινούργοι, γεια σας! Είμαι η Μάγια και σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη της τρίχας. Θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να... Δεν θα σας πω πράγματα τα οποία έχω βγάλει από την κεφαλή μου. Θα μιλήσω με πηγές, θα μιλήσω με επιστημονικά αποδεδειγμένα πράγματα και μόνο, διότι οι απόψεις που υπάρχουν online και το υλικό το οποίο υπάρχει online, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα, είναι άπειρο, αλλά τα περισσότερα άρθρα, βίντεο και οτιδήποτε έχω βρει και έχω διαβάσει, τα περισσότερα είναι μπουρδες, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά όλα όσα διαβάζουμε στα Cosmopolitan, στα Elle Magazine και δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά είναι μπουρδες που αναμασώνται. Οι περισσότερες πληροφορίες που υπάρχουν εκεί έξω λοιπόν είναι λανθασμένες ή μισές ή υπάρχουν εκεί έξω για να μας πουλήσουν κάποιο προϊόν και το marketing τους χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες, τις διαστρεβλώνει, τις κάνει όπως τους συμφέρει φυσικά για να μας πουλήσουν το προϊόν, για παράδειγμα τα hair gummies, μαγικά, serum, τη χτένα της Rapunzel, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα μας πουλήσουν πραγματικά. Έρχομαι εγώ σήμερα σε αυτό το βίντεο διότι θέλω επιτέλους να υπάρχει ένα βίντεο εκεί έξω, τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό, για όσους δεν παρακολουθούν ξένα YouTube βίντεο. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εδώ επιτέλους για να μάθουμε ακριβώς τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να ξέρουμε για την ανάπτυξη των μαλλιών μας. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι με την ιδέα τους πιστεύουν ότι αυτό το οποίο τους έπεισε μια εταιρεία να αγοράσουν είτε είναι για την ανάπτυξη των μαλλιών τους είτε είναι για οτιδήποτε άλλο, πιστεύουν ότι λειτουργεί και το βλέπουν κιόλας στον εαυτό τους ότι λειτουργεί, παρόλο που δεν είναι αποδεδειγμένο ότι το τάδε προϊόν ή τάδε βιταμίνη ή το τάδε σέρουμ οτιδήποτε βοηθάει σε αυτό. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι το πιστεύουν, το βλέπουν σαν αποτέλεσμα στον εαυτό τους, με γεια τους, με χαρά τους. Δεν είμαι εδώ ούτε για να κρίνω και να κατακρίνω ανθρώπους. Φυσικά, γι' αυτό και υπάρχει το marketing, κάνουν καλά τη δουλειά τους αυτοί που την κάνουν και γι' αυτό και μας πουλάνε αυτά που μας πουλάνε. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ δεν έχω αγοράσει στο παρελθόν πράγματα τα οποία ήταν καθαρά παράγοντα του marketing και δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω μιλώντας σας λιγάκι για την ανατομία της τρίχας, για τη δομή της τρίχας και για το τι ακριβώς συμβαίνει στην τρίχα μας. Εάν θέλετε να μάθετε όλα όσα έχω μαζέψει, παρακολουθήστε παρακαλώ τη συνέχεια του βίντεο. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, εάν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μου και έχετε ξεχάσει για κάποιο λόγο, τότε μπορείτε, θα περιμένω μερικά δευτερόλεπτα, για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Αφού κάνατε λοιπόν εγγραφή στο κανάλι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο του YouTube και θέλω αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες να τις μοιραστώ όσο περισσότερες γίνεται εκεί έξω. Και για να μην πολυλογήσω περισσότερο, ας ξεκινήσουμε με το θέμα της δομής της τρίχας. Στην οθόνη θα σας δείχνω και κάποια γραφήματα ή κάποιες εικόνες, οι οποίες είναι από πηγές, υπάρχουν online, και επίσης οτιδήποτε είναι από πηγή και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, θα υπάρχει και η πηγή κάτω στην περιγραφή, ώστε να μπορέσετε να διαβάσετε το άρθρο. Ας μιλήσουμε αρχικά για τον κύκλο της ζωής της τρίχας, ώστε να καταλάβουμε περίπου τι ακριβώς συμβαίνει. Η κάθε τρίχα έχει κύκλο ζωής περίπου 2 με 7 χρόνια. Κάθε μέρα χάνουμε φυσιολογικά 50 με 80 τρίχες. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Μην ανησυχείτε λοιπόν όταν χτενίζετε τα μαλλιά σας ή όταν κάνετε μπάνιο, αν χάνετε μερικές τρίχες. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτές βέβαια αντικαθιστούνται πάντα με καινούργιες ρίζες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξή τους πριν ακόμη αυτή η τρίχα πέσει. Ο κύκλος αυτός έχει 3 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η αναγέννηση, η δεύτερη είναι η καταγέννηση και η τρίτη είναι η τελογένεση. Οι τρίχες αναπτύσσονται από τους θύλακες, οι οποίοι θύλακες έχουν διαφορετικό κύκλο ζωής μεταξύ τους, γι' αυτό και όλα τα μαλλιά μας δεν αναπτύσσονται ταυτόχρονα, διότι εάν συνέβαινε αυτό, τότε κάποιες στιγμές της ζωής μας θα ήμασταν εντελώς φαλακροί και κάποιες άλλες στιγμές θα ήμασταν full στα μαλλιά. Οπότε, από τη στιγμή που δεν συμβαίνει αυτό στη ζωή μας φυσιολογικά, σημαίνει ότι ο κάθε θύλακας έχει διαφορετικό χρόνο και κύκλο ζωής.
και έτσι αναπτύσσονται διαφορετικά οι τρίχες από θύλακα σε θύλακα. Η αναγέννηση είναι η φάση κατά την οποία η τρίχα αναπτύσσεται. Λαμβάνει συστατικά θρεπτικά από τη ρίζα και αναπτύσσεται. Αυτό συνήθως διαρκεί από 2 μέχρι 7 χρόνια. Δηλαδή τόσο περίπου χρόνο η κάθε τρίχα μπορεί και αναπτύσσεται στον οργανισμό μας. Όπως σας έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, τα μαλλιά μας μακραίνουν περίπου 1 εκατοστό το μήνα. 1 με 1,5 εκατοστό πάει, ανάλογα φυσικά με γενετικούς παράγοντες και πάρα πολλά άλλα. Η καταγέννηση, το δεύτερο στάδιο λοιπόν, είναι το στάδιο κατά το οποίο η τρίχα έχει πάψει να αναπτύσσεται, διότι έχει σταματήσει πλέον να λαμβάνει θρεπτικά, συστατικά θρεπτικές ουσίες από τη ρίζα, και αυτό το στάδιο διαρκεί συνήθως 4 με 6 εβδομάδες. Η τελογένεση είναι και η τελική φάση της τρίχας, όπου η τρίχα ετοιμάζεται να πέσει από τη ρίζα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες, δηλαδή από την ημέρα που θα ξεκινήσει η τελογένεση δεν σημαίνει ότι εκείνη την ημέρα απαραίτητα θα πέσει η κάθε τρίχα που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Ταυτόχρονα όμως ο θύλακας έχει ξεκινήσει ήδη να παράγει την καινούργια τρίχα, η οποία θα αναπτυχθεί και θα αντικαταστήσει αυτήν την οποία ρίχνει. Ένα fun fact που θέλω να προσθέσω εδώ είναι ότι γεννιόμαστε με όλους τους θύλακες που θα μπορέσουμε να έχουμε ποτέ στη ζωή μας, και τους 5 εκατομμύρια που έχουμε σε όλο μας το σώμα, και στο κεφάλι μας είναι περίπου 100.000 θύλακες, που σημαίνει 100.000 πιθανότητες να αφυτρώσουν τρίχες. Το χρόνο λοιπόν τα μαλλιά μας έχουν τη δυνατότητα να μακρύνουν περίπου 15 εκατοστά. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι εάν ακούσετε online, σε κάποιο website, σε κάποιο βίντεο YouTube, σε κάποιο προϊόν, να ισχυρίζετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να μακρύνετε τα μαλλιά σας 10-15 εκατοστά σε 3 μήνες, απλώς γελάστε, μην περιεργαστείτε καθόλου αυτή την πληροφορία. Πραγματικά είναι μια άχρηστη πληροφορία, είναι μια ψευδής πληροφορία. Δεν γίνεται κάποιου τα μαλλιά, ακόμη και Ασιατών, θα εξηγήσω αργότερα γιατί αναφέρω τους Ασιάτες σε αυτό το παράδειγμα, δεν γίνεται να μακρύνουν τα μαλλιά μας περισσότερο από 15 εκατοστά το χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά που ακούμε και έξω, δυστυχώς σας το λέω, είναι παρούφες. Δεν είναι δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν βγει κάποιο τέτοιο μαγικό προϊόν, σας το υπογράφω σε αυτό το βίντεο, θα είμαι η πρώτη που θα σας το ανακοινώσει. Όσο πιο μακριά είναι τα μαλλιά μας, λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι βαραίνει η τρίχα, με αποτέλεσμα, επειδή ο θύλακας έχει ένα συγκεκριμένο ανώτοτο βάρος που μπορεί να αντέξει να κρατήσει μία τρίχα, εάν αυτή η τρίχα φτάσει σε αυτό το ανώτοτο βάρος, τότε ο θύλακας δεν μπορεί πλέον να την κρατήσει και αυτή η τρίχα πέφτει. Αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, γενετικά και για διαφορετικούς άλλους λόγους, αλλά επίσης διαφέρει και από... Σε γενικές γραμμές, κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μακρύνουν πιο πολύ τα μαλλιά τους, σαν το ανώτατο που μπορεί να μακρύνει μία τρίχα και να συνεχίσει να την κρατάει ο θύλακάς της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αναφέρω τους Ασιάτες λοιπόν, οι οποίοι έχουν πιο μεγάλο θύλακα κατά κύριο λόγο, και επίσης φαίνεται από έρευνες ότι κρατάνε πιο γερά τις τρίχες στα μαλλιά τους, με αποτέλεσμα να μπορούν να μακρύνουν περισσότερο τα μαλλιά τους σε σχέση με τους Ευρωπαίους και τους Αφρικανούς. Με βάση μια έρευνα λοιπόν που έγινε το 2007, θα βάλω το link κάτω ώστε να μπορέσετε να δείτε το άρθρο της έρευνας, οι Ασιάτες έχουν πιο στρόγγυλο θύλακα, με αποτέλεσμα αυτό έχει αποδειχθεί ότι κρατάει πιο γερά την τρίχα σε σχέση με έναν θύλακα που είναι πιο οβάλ, ο οποίος είναι του κοινού Ευρωπαίου ανθρώπου. Με αυτή την έρευνα λοιπόν αποδείχθηκε ότι ο θύλακας των Ασιατών είναι 30% μεγαλύτερος από αυτό, από το θύλακα των Αφρικανών, και 50% πιο μεγάλος από τον Ευρωπαίων, που σημαίνει ότι έχουν πιο γερή τρίχα και από τους δυο μας. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο το οποίο περιμένατε, που είναι τα tips για να μακρύνουν τα μαλλιά σας πιο γρήγορα. Θα ξεκινήσω λέγοντας λοιπόν ότι ο πιο συχνός λόγος που δεν μακρύνουν τα μαλλιά μας είναι διότι σπάνε.
τα μαλλιά μας βρίσκονται στο πιο εύθραυστο στάδιό τους όταν τα περιτρίχια ή αλλιώς τα cuticle scales είναι ανοιχτά. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία, η ασπίδα της τρίχας μας πλέον είναι ανοιχτή και έτσι τα μαλλιά μας είναι ευάλωτα σε οποιοδήποτε είδος καταστροφής, είτε είναι θερμότητα, είτε είναι κάποιο προϊόν, είτε είναι ο ήλιος, είτε είναι η ρήπανση της ατμόσφαιρας, οτιδήποτε, ακόμη και το να τραβήξουμε τα μαλλιά μας, είναι πιο επικίνδυνο στην τρίχα μας εάν τα μαλλιά μας έχουν ανοιχτά τα περιτρίχια. Αυτό συμβαίνει με διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος που τα περιτρίχια ανοίγουν είναι ακόμη και όταν τα μαλλιά μας είναι βρεγμένα. Γι' αυτό και έχω αναφέρει σε προηγούμενα βιντεάκια, όπως για παράδειγμα στο βιντεάκι με το σωστό λούσιμο, θα το βάλω και πάνω στις κάρτες αλλά και κάτω στην περιγραφή για όσους από εσάς δεν το έχετε δει ή θέλετε να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας τα σωστά βήματα και τρόπους για να λούζετε σωστά και να μην καταστρέφετε ή σπάτε τα μαλλιά σας γρήγορα. Κάτι άλλο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά την τρίχα είναι το υψηλό pH. Κάτι το οποίο βρίσκουμε στο decapage, στο bleach δηλαδή, και επίσης σε πάρα πολλά σαμπουάν. Καλό είναι λοιπόν όταν αγοράζετε ένα σαμπουάν από εδώ και πέρα να κοιτάτε, να κάνετε έρευνα online, να βλέπετε εάν το pH, το pH του είναι υψηλό. Αυτό θα κάνει κακό στην τρίχα σας, διότι και ανοίγει τα πτερίγια και αφυδατώνει την τρίχα. Κάτι άλλο επίσης που έχει υψηλό pH είναι και το χλώριο φυσικά σε πισίνες, οπότε καλό είναι να μην βουτάτε τα μαλλιά σας σε πισίνες. Κάτι άλλο το οποίο σπάει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα την τρίχα, νομίζω ότι είναι το πιο σύνηθες λάθος το οποίο κάνουμε στα μαλλιά μας, είναι το λάθος χτένισμα ή βούρτσισμα των μαλλιών μας. Αυτό μπορεί να είναι από το πόσο επιθετικά χτενίζουμε τα μαλλιά μας, από το τι χτένα χρησιμοποιούμε και από το από πού ξεκινάμε, ακόμη και από το αν έχουμε χρησιμοποιήσει μαλακτική στα μαλλιά μας. Και επίσης κάτι άλλο που θα δείτε στη συνέχεια στα tips, φταίει ακόμη και το κούρεμα των μαλλιών μας σε πολλές καταστάσεις που τα μαλλιά μας σπάνε πιο εύκολα. Όσον αφορά το χτένισμα, θα σας πρότεινα να χτενίζετε σε δύο διαφορετικές φάσεις τα μαλλιά σας μετά το μπάνιο αφού έχουν στεγνώσει, εκτός και αν έχετε σγουρά μαλλιά, οπότε προτείνετε πάντα τα μαλλιά σας να τα χτενίζετε μέσα στο μπάνιο και όχι αφού έχουν στεγνώσει, διότι σπάτε λιγότερες τρίχες όταν είναι βρεγμένα. Αυτό είναι μόνο εάν έχετε πολύ σγουρά μαλλιά. Από σπαστά και ίσια μαλλιά, τότε πρέπει να στεγνώνετε τα μαλλιά σας σχεδόν τελείως μέχρι να χτενίσετε τα μαλλιά σας. Στο χτένισμα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρότεινα και αυτό για το οποίο αναφέρω τους δύο διαφορετικούς τρόπους να χτενίσετε τα μαλλιά σας, θα πρότεινα να χτενίσετε τα μαλλιά σας με μία χτένα με αραιά δόντια πρώτα, ξεκινώντας πάντα από χαμηλά και μετά ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς τις ρίζες, και αφού του χτενίσετε όλα τα μαλλιά σας και έχετε βγάλει τους περισσότερους κόμπους από αυτά με την αραιή χτένα, τότε μπορείτε να περάσετε και με μία βούρτσα. Όσο πιο κοντά είναι οι τρίχες της βούρτσας, τόσο πιο επιθετική είναι στην τρίχα. Οπότε, εάν ξεκινήσουμε με εντελώς πλεγμένα μαλλιά και ξεκινήσουμε να χτενίζουμε με την πάρα πολύ πυκνή βούρτσα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να μαζεύουμε όλους τους κόμπους σε ένα σημείο και μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους ξεμπερδέψουμε και συνεπώς θα σπάσουμε περισσότερες τρίχες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω μία αραιόδοντη χτένα πρώτα και μετά μία βούρτσα, οποιαδήποτε έχετε, είτε είναι πυκνή είτε είναι αραιή, αρκεί να ξεμπλέξετε τα περισσότερα πρώτα με μία αραιή χτένα. Κάτι που έμαθα πάρα πολύ πρόσφατα και δεν το είχα σκεφτεί, αλλά έχει πραγματικά μία πάρα πολύ γερή βάση, είναι ότι ακόμη και το πώς έχουμε κουρεμένα τα μαλλιά μας βοηθάει ή δεν βοηθάει στο να σπάσουν τα μαλλιά μας πιο γρήγορα. Εάν λοιπόν τα μαλλιά σας είναι φυλαριστά, είστε λίγο πιο ασφαλείς όσον αφορά το χτένισμα και το σπάσιμο της τρίχας. Εάν τα μαλλιά σας είναι κομμένα ίσια κάτω, αυτό σημαίνει ότι όλα τα μαλλιά σας είναι ένα μήκος, με αποτέλεσμα όταν χτενίζετε τα μαλλιά σας και φτάνετε μέχρι κάτω, να είναι πολύ πιο εύκολο να συνοστιστούν οι τρίχες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν κι άλλους κόμπους, που σημαίνει φυσικά περισσότερες σπασμένες τρίχες. Γι' αυτό λοιπόν, εάν νιώθετε ότι σπάτε πάρα πολλές τρίχες, τα μαλλιά σας κόβονται πάρα πολύ εύκολα ή έχετε πάρα πολλούς κόμπους κάτω, δοκιμάστε να κάνετε ένα φυλαριστό κούρεμα και θα δείτε ότι θα έχετε πολύ μεγάλη διαφορά στο χτένισμα και στο βούρτσισμα. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να τονίσω, που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αν δεν το κάνετε ήδη, το έχω αναφέρει
και στο βίντεο για το σωστό λούσιμο είναι ότι η μαλακτική κρέμα είναι ένα must προϊόν. Δεν είναι κάτι το οποίο αν θέλουμε το κάνουμε, δεν είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει τα μαλλιά μας. Ναι, εάν βάλετε και στις ρίζες και μάλιστα πάρα πολύ προϊόν, τότε θα βαρύνουν τα μαλλιά σας και ειδικά αν έχετε λίγα ή flat μαλλιά, μπορεί να μειώσει λίγο τον όγκο σας. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα είναι πιο υγιή και πιο λαμπερά. Αυτό το οποίο θέλω λοιπόν να πω για τη μαλακτική, για όσους δεν το ξέρουν ήδη, είναι ότι η μαλακτική μπαίνει μετά από treatment ή μάσκα που βάζουμε στο λούσιμο και μετά το ξεβγάζουμε, εκτός και αν είναι leave-in conditioner. Για να πω λοιπόν με τη σειρά τα πράγματα τα οποία κάνουμε στο ντους μας, βάζουμε λοιπόν πρώτα το σαμπουάν. Το σαμπουάν είναι για να ανοίξει τα περιτρίχια, για να μπει μέσα στην τρίχα βαθιά, να καθαρίσει από το σμίγμα, από διάφορους ρήπους, από οτιδήποτε μπορεί να έχει πάει στη ρίζα μας, το οποίο μπορεί να βλάψει και να βαρύνει την τρίχα και αυτά τα οποία προκαλούν φυσικά τη λιπαρότητα στη τρίχα μας. Μπαίνει λοιπόν το σαμπουάν, καθαρίζει την τρίχα, ξεβγάζουμε, βάζουμε μετά τη μάσκα και το treatment ή το treatment, οτιδήποτε χρησιμοποιείτε κάθε φορά στο λούσιμο. Αυτά είναι για να μπουν μέσα στην τρίχα όσο τα περιτρίχια είναι ακόμη ανοιχτά και έχουν πρόσβαση να μπουν μέσα, να προσθέσουν όλα αυτά τα θρεπτικά και βοηθητικά συστατικά τα οποία έχουν. Ξεβγάζουμε μετά, τα περιτρίχια μένουν ακόμη ανοιχτά όμως, γι' αυτό και πρέπει να βάλουμε τη μαλακτική κρέμα. Η μαλακτική κρέμα έρχεται λοιπόν, πηγαίνει στην επιφάνεια, δεν πηγαίνει μέσα στην τρίχα, πηγαίνει στην επιφάνεια, γι' αυτό και όση ώρα και να αφήσουμε το μαλακτικό στην τρίχα μας, δεν πρόκειται να θεραπεύσει, δεν πρόκειται να κάνει κάτι βαθιά μέσα στην τρίχα μας. Η μαλακτική είναι καθαρά εκεί για να πάει από πάνω, να κλείσει τα περιτρίχια, να κάνει την τρίχα μας και πάλι γερή και ασφαλής, προστατευμένη με τα περιτρίχια κλειστά και την ασπίδα όλη γύρω γύρω από την τρίχα, και να προστατέψει την τρίχα από οτιδήποτε θα ξαναέρθει απ' έξω. Επίσης κάνει την τρίχα πιο ολία και τέλος κλείνει μέσα όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά που βάλαμε με τη μάσκα ή το treatment. Γι' αυτό λοιπόν η μαλακτική βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι τα μαλλιά μας όσο πιο ολία γίνεται. Επίσης βοηθάει και στο να ξεμπερδεύουμε τα μαλλιά μας. Εάν αφήσετε τα μαλλιά σας, δείτε, εάν μετά από το σαμπουάν δεν βάλετε μαλακτική και χτενίσετε τα μαλλιά σας, σε σχέση με το αν βάλετε μαλακτική και χτενίσετε τα μαλλιά σας, θα δείτε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ας περάσουμε λοιπόν και σε άλλα tips. Αποφύγετε το ντεκαπάζ. Μην ακούτε εμένα. Εγώ έκανα το ντεκαπάζ μου, έκανα μπλε μαλλιά, θα αλλάξω και άλλα χρώματα. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να κάνετε ντεκαπάζ. Δεν θα σας πει κανένας τίποτα. Ποια είμαι εγώ για να σας πω να μην κάνετε ντεκαπάζ? Ποια είμαι εγώ? Αποφύγετε ή ελαττώστε τη χρήση θερμότητας. Ποια είμαι εγώ για να σας πω να αποφύγετε τη χρήση θερμότητας? Μόλις έκανα μπούκλες στα μαλλιά μου για να μείνω μέσα στο σπίτι και να κάνω βιντεάκι για εσάς. Dedication, όχι αστεία. Όταν χρησιμοποιείτε θερμότητα παρόλα αυτά, μην ξεχνάτε ποτέ, ούτε μισή φορά μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε πριν από τη χρήση θερμότητας, είτε είναι πιστολάκι, είτε είναι μασιά, ισιωτική, μπούκλες, οτιδήποτε ρολά, heat protection. Θα πάρετε ένα καλό προϊόν, heat protection, το οποίο θα σας βοηθήσει να κρατήσετε τα μαλλιά σας πιο υγιή και να μην σπάνε εύκολα. Ειδικά εάν έχετε μακριά ή πάρα πολύ μακριά μαλλιά, που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο βλέπετε αυτό το βίντεο, διότι πού θέλετε να φτάσει το μαλλί σας, εκτός και αν ο πρίγκιπας σας περιμένει και είσαστε σε ένα πολύ ψηλό κάστρο, αν είστε τότε θα έρθω για καφέ. Αν λοιπόν έχετε τόσο μακριά μαλλιά, γενικά αν έχετε μακριά μαλλιά, ακόμη και τα δικά μου θεωρούνται σχετικά μακριά μαλλιά για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο αναφέρω, όταν είναι να κοιμηθείτε, καλό είναι να τα πιάσετε κάπου ψηλά χαλαρά ή μια χαλαρή πλεξούδα στο πλάι ή πίσω, ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολύ μέσα στον ύπνο. Επίσης φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σατέν ή ένα μεταξωτό φουλάρι και να δέσετε τα μαλλιά σας, και επίσης μπορείτε να προσθέσετε και να χρησιμοποιείτε και μεταξωτή ή σατέν μαξιλαροθήκη, που επίσης βοηθάει στο να μην υπάρχει τριβή
των τριχών με τη μαξιλαροθήκη και αυτό δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό και επίσης σπάνε τα μαλλιά και μπερδεύονται κλπ. Πείτε όχι στις υπερβολικά σφιχτές κοτσίδες που βλέπουμε τις Καρντάσιαν να τραβάνε τα μαλλιά τους εδώ. Όλα τα μαλλιά τους είναι ψεύτικα, δεν τους νοιάζει. Και όλα να πέσουν θα βάλουν περούκα. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Εμάς όμως μας νοιάζει, γι' αυτό να προσέχετε για να έχετε. Μην τραβάτε πάρα πολύ τα μαλλιά σας λοιπόν κοτσίδα. Μην στριφογυρίζετε το λαστιχάκι πάρα πολύ δυνατά στα μαλλιά σας και πιέζετε πάρα πολύ τις τρίχες μεταξύ τους, διότι θα σπάσουν. Και μην κάνετε γενικά πολύ σφιχτά χτενίσματα, διότι σπάτε πιο πολλές τρίχες. Μην τα πιάνετε συνέχεια, says me. Αποφύγετε το καθημερινό λούσιμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω αναφέρει και στο σωστό λούσιμο και όσο πιο πολύ λουζόμαστε σημαίνει ότι τόσο πιο πολύ χρήση του σαμπουάν κάνουμε, το οποίο είναι επιθετικό στη ρίζα και επίσης κάνουμε τρίψιμο, κάνουμε στέγνωμα, πιάνουμε τα μαλλιά μας, τα τραβάμε, επίσης βρέχονται πιο συχνά και όλα αυτά συνεισφέρουν στο να σπάνε περισσότερες και πιο συχνά οι τρίχες. Όταν έχει αέρα ή όταν πηγαίνετε γυμναστήριο ή όταν βγαίνετε έξω για τρέξιμο, γενικά όταν ταρακουνιέστε, αν πάτε για τραμπολίνο, το ίδιο πράγμα, καλό είναι να πιάνετε τα μαλλιά σας κάπου ώστε να είναι προστατευμένα, διότι όταν φυσάει ή ταρακουνιόμαστε και κάνει αυτό το μαλλί μας, ειδικά ανεξέλεγκτα στον αέρα ή σε μηχανάκι, το έχω δει πάρα πολλές φορές, να ανεμίζει πίσω το μαλλί, αυτό μετά θα γίνει μία τζίβα και θα σπάσετε ακόμη περισσότερες τρίχες. Αλλάξτε όλα σας τα λαστιχάκια με λαστιχάκια τα οποία έχουν την επένδυση της ατέν ή τη μεταξωτή. Αυτό βοηθάει για άλλη μια φορά στο να είναι πιο απαλό το δέσιμο των μαλλιών μας και δεν υπάρχει friction που είναι το στατικός ηλεκτρισμός και η τριβή τέλος πάντων και συνεπώς δεν σπάνε τόσο πολύ τα μαλλιά μας. Νομίζω ότι το έχω επαναλάβει τόσες φορές που έχετε βαρεθεί, αλλά γι' αυτό είσαστε εδώ για να δείτε αυτό το βίντεο, να μάθετε πληροφορίες και να βαρεθείτε εμένα. Όταν είναι να αλλάξετε το σαμπουάν σας και θα έλεγα να το αλλάξετε τώρα εάν δείτε ότι το pH, το pH είναι υψηλό, μπορείτε να τσεκάρετε online, πολλές φορές είναι γραμμένο και στα συστατικά στο σαμπουάν σας, μπορείτε να τσεκάρετε τη μάρκα που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο σαμπουάν που χρησιμοποιείτε, να δείτε ποια σαμπουάν έχουν χαμηλό pH και ποια έχουν υψηλό. Μπορώ να κάνω βιντεάκι ξεχωριστό και να σας προτείνω, απλώς μετά θα πάει και σαμπουάν τα οποία είναι για λιπαρά, σαμπουάν τα οποία είναι για ξηρά κλπ. Αλλά άμα θέλετε φυσικά μπορώ να κάνω και τέτοια βιντεάκια, αφήστε μου κάτω σχόλια, μην το ξεχνάμε αυτό. Το τελευταίο tip που νομίζατε ότι δεν θα υπάρχει σε αυτό το βίντεο, παρόλο που το έχω αναφέρει σε άλλα 5 τουλάχιστον βιντεάκια μου σχετικά με μαλλιά, νομίζατε ότι θα το ξεχάσω, νομίζατε ότι θα το αποφύγετε. Όχι. Το τελευταίο και ίσως από τα τρία πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τα μαλλιά σας να μακρύνουν, όχι άμεσα αλλά έμεσα, είναι να κουρεύετε τις άκρες κάθε ένα με 1,5 μήνα. Αυτό λοιπόν, παρόλο που δεν βοηθάει άμεσα να μακρύνουν τα μαλλιά μας, διότι στην πραγματικότητα μειώνουμε το μήκος των μαλλιών μας, αυτό βοηθάει στο ότι κουρεύουμε τις άκρες των μαλλιών μας, οι οποίες είναι οι πιο κατεστραμμένες από όλο το μήκος των μαλλιών μας. Το φυσιολογικό είναι οι άκρες μας να είναι το πιο κατεστραμμένο σημείο στα μαλλιά μας, γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι καλό είναι να προλαβαίνουμε και να μην είμαστε από αυτούς που λέμε ακόμη οι ρίζες μου ή ακόμη το τάδε είναι καλό, διότι αυτό θα μας στοιχήσει περισσότερο εάν το αφήσουμε παραπάνω. Τι εννοώ με αυτό? Όταν η τρίχα μας θεωρείται ακόμη υγιής, αλλά έχει περάσει 1-1,5 μήνας, και το λέω και εγώ γιατί έχω κουρευτεί πριν από 2 μήνες, 3. Καλό είναι να κουρέψω λίγο τις άκρες, μόνο το ξεχνάω. Κουρεύουμε λοιπόν τις άκρες μας ώστε να μην δημιουργηθεί ψαλίδα ή αν υπάρχει ψαλίδα να είναι πάρα πολύ κοντή, διότι εάν αφήσουμε την ψαλίδα να ανέβει, αυτό το οποίο συμβαίνει μπορεί να μην μειώνουμε εμείς το μήκος όλων των μαλλιών μας, αλλά οπουδήποτε υπάρχει ψαλίδα η οποία ανεβαίνει, σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή κάποιες από τις τρίχες οι οποίες έχουν ψαλίδα ψηλά, αυτές θα σπάσουν εδώ. Με αποτέλεσμα ότι όσο πιο πολύ το αφήνουμε, τόσο πιο πολλές τρίχες έχουν ψαλίδα, τόσο πιο πολλές τρίχες έχουν ψηλά ψαλίδα, που σημαίνει ότι σε κάποια φάση θα καταλήξουμε μέσα στα μαλλιά μας να έχουμε αρκετές τρίχες οι οποίες είναι πολύ πιο κοντές και κάποιες θα είναι πιο μακριές, κάποιες θα είναι πιο κοντές, που σημαίνει ότι παρόλο που
το πιο μακρύ θα είναι εδώ, τα περισσότερα μας μαλλιά θα είναι κάπου από εδώ και πάνω. Που σημαίνει ότι θα φαίνονται πιο λίγα τα μαλλιά μας, δεν θα στρώνουν σωστά και επίσης θα φαίνονται πιο κοντά, διότι αν έχουμε εδώ 3 τρίχες και όλα τα μαλλιά μας είναι εδώ, δεν θεωρείται ότι έχουμε μακριά μαλλιά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που προτείνω είναι κάθε 1 με 1,5 μήνα να κουρευόμαστε, να κουρεύουμε τις άκρες μας και να προλαβαίνουμε την ψαλίδα. Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω τώρα εδώ στο τέλος για το συγκεκριμένο tip είναι όταν κουρεύουμε τις άκρες μας και γενικά τα μαλλιά μας, παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ πάντα είτε να πηγαίνουμε στο κομμωτήριο, είτε να μας κουρεύει κάποιος στο σπίτι αλλά να είναι κομμωτής, είτε γενικά όταν πιάνουμε τα μαλλιά μας με ψαλίδι, το ψαλίδι να είναι ειδικά φτιαγμένο για μαλλιά. Διότι εάν είναι ένα μαχαίρι, δεν ξέρω τι θα κάνετε με το μαχαίρι στα μαλλιά σας, καλό κουράγιο. Αν είναι ένα ψαλίδι το οποίο είναι για την κουζίνα, είναι για χειροτεχνίες, είναι για το χασάπικο ή οτιδήποτε, σίγουρα δεν είναι το λεπτό, η λεπτή λεπίδα και επίσης δεν είναι τόσο κοφτερό όσο πρέπει να είναι, ώστε να μην σπάσει την τρίχα και να μην την κάνει εύθραυστη και να μην δημιουργήσει ψαλίδα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να κοπεί η τρίχα εντελώς sharp. Δεν θέλουμε να κοπεί έτσι. Αν κόψουμε, συγγνώμη για τα ηχητικά, αλλά προσπαθώ να το κάνω όσο πιο παραστατικό γίνεται για να καταλάβετε και επίσης άμα δεν βάλω και το καρτούν εαυτό μου στο βίντεο, τότε δεν θα είναι δικό μου το βίντεο. Εάν λοιπόν το ψαλίδι μας κόβει την τρίχα, ακόμη και αν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, την κόβει σιγά σιγά και πετσοκομμένα, μία τρίχα τα κάνει ψαλίδα. Αυτό δεν το θέλουμε λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω και θα κλείσω το βίντεο είναι ότι ο καθένας μας έχει διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικό οργανισμό, διαφορετική ποιότητα, διαφορετικό τύπο, διαφορετικό μήκος, διαφορετικό πρόσωπο, διαφορετικό οτιδήποτε. Είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν θέλω λοιπόν, παρόλο που βλέπετε αυτό το βίντεο και για κάποιον χύψη λόγο θέλετε να μακρύνετε τα μαλλιά σας, δεν θέλω να συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλον μαλλιά. Επίσης, δεν χρειάζεται όλες μας και όλοι μας να έχουμε μακριά μαλλιά. Τα μακριά μαλλιά είναι δύσκολο στο styling, είναι δύσκολο στο στέγνωμα, σπάνε πιο εύκολα, δεν μπορούμε να τα χωρέσουμε πουθενά, πιάνουμε κοτσίδα και είναι πιο βαριά. Επίσης, όσο πιο μακριά είναι τα μαλλιά μας, τόσο το κεφαλάκι μας μοιάζει μια κουκιδούλα στο κενό ή στην πολύ χειρότερη μοιάζουμε με το κοριτσάκι από το The Ring και δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας μας αυτό. Γι' αυτό λοιπόν κάντε research τώρα που είδατε το βίντεο πώς να μακρύνει τα μαλλιά σας, κάντε research, δείτε και στο κανάλι μου τι κουρέματα σας πηγαίνουν ανάλογα με το αν έχετε στρόγγυλο ή οβάλ πρόσωπο, θα έρθουν και άλλα για τα υπόλοιπα σχήματα προσώπων, απλώς δεν έχω προλάβει. Και διαλέξτε τα αγαπημένα σας κουρέματα και πηγαίνετε και κάντε τα. Μια ζωή την έχουμε, δοκιμάστε χρώματα, δοκιμάστε κουρέματα, αποτύχετε τα, όλοι τα έχουμε περάσει αυτά. Δεν θα κάτσω να σκάσω για τα μαλλιά μου, άμα δεν πέτυχε αυτό το χρώμα, βγήκε το μισό, κίτρινο εδώ, πράσινο, μπλε. Δεν πειράζει, είναι τα μαλλιά μας. Τα μαλλιά μας δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εμείς. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα υπερβολικά πολύ. Δεν ξέρω πόση ώρα βγήκε το βίντεο. Υπολογίζω κανένα μισά ώρα θα βγήκε. Ελπίζω να μείνατε μέχρι το τέλος γιατί πιστεύω ότι ήμουν έτσι πολύ αστεία στο τέλος. Ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε το βίντεο. Εάν σας άρεσε λοιπόν και εάν σας έλειψα μπορείτε να αφήσετε σχόλιο κάτω, like στο βιντεάκι και επίσης εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα την επόμενη Πέμπτη με το επόμενο βίντεο. Story time! Μέχρι τότε, γεια σας!